Κοσμοσυρωή και ουρές αρκετών μέτρων συνθέτουν την εικόνα έξω από το ανάκτορο της Κνουσού, όπου επισκέπτες από όλο τον κόσμο αναμένουν να μπουν στον αρχαιολογικό χώρο. My first time. I appreciate it. It's a beautiful, beautiful island, big island, and nice things to see. It's a very nice place, very warm, good weather, good food. Really nice to see the Knossos Palace, so it's really, really interesting. Οι ημέρες του Αυγούστου φαίνεται ότι έχουν ξεπεράσει κάθε ρεκόρ, αφού από τις 5.000 ανά ημέρα τον Ιούλιο, ο αριθμός είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσει μέχρι και τους 7.000 ημερησίως και να πάει πάνω από 200.000 συνολικά το μήνα. Ο Αύγουστος, όπως βλέπετε και εδώ εσείς, είναι οι ουρές αυτές είναι καθημερινή, σε καθημερινή βάση. Έχουμε κρουαζιέρες πάνω από 250 κλεισμένες μέχρι τέλος του χρόνου, χωρίς να υπολογίζουμε αυτές που έρχονται από Χανιά. Συνολικά το 2023 τον αρχαιολογικό χώρο της Κνουσού επισκέφθηκαν 943.869 επισκέπτες, με τον Αύγουστο του ίδιου έτους να είναι ο μήνας με τα περισσότερα εισιτήρια 170.958. Όλοι οι μήνες του 24 φαίνεται ήδη ότι έχουν ανωδική πορεία σε σχέση με το 23, με μοναδικό μήνα που φάνηκε φέτος να σημειώνει μείωση από πέρυσι να είναι ο Ιούνιος, που από 123.300 κόπηκαν φέτος 119.001 εισιτήρια. Πιστεύω ότι θα πηγαίναμε πολύ καλύτερα εάν δεν υπήρχαν ορισμένες συγκυρίες, όπως παράδειγμα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που πιστεύω ότι λίγο κράτησε τον κόσμο στη Γερμανία, όπως είδατε τα γήπεδα και ήταν γεμάτα τον προηγούμενο μήνα, και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Ιούνιος, μόνο ο Ιούνιος, ήταν κάτω από πέρσι. I think it's very interesting to visit the palace and after that to visit the museum, because you can compare, you know, the ancient buildings with all the things that are inside. Μια μέρα του Αυγούστου όπως σήμερα, στο ανάκτορο της Κνουσού, οι ουρές συνεχώς αυξάνονταν, όπως και οι επισκέπτες που φτάνοντας επιδεικνύοντας υπομονή, επιστράτευαν όποιο μέσο μπορούσαν προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις καιρικές συνθήκες και τη ζέστη που αν μη τι άλλο δεν έχουν συνηθίσει. Ο χώρος πάντως, όπως τόνισαν, και ο πολιτισμός όπως και η ιστορία που κουβαλάει το μνημείο αποζημίωσαν για την όποια κούραση στην αναμονή. First time in Knossos, very, very beautiful. He studied for became archaeology in Italy. Very interested by Minoan civilization. It's a bit hot, but well, that's what we came here for the sun and the life, the good life. Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι παραφωνίες δεν λείπουν, καθώς σε αυτό το χώρο, με αυτή τη σημασία, αυτή την έκταση και αυτή την επισκεψιμότητα, και άρα αυτά τα έσοδα για τον κρατικό κορβανά, τη φροντίδα της καθαριότητας μπορεί να μοιάζει αδιανόητο, αλλά την έχει μόλις ένα άτομο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, ακόμη και στην περίπτωση που ο άνθρωπος αυτός κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να καλύψει έστω και τις υποτυπώδεις ανάγκες. Όλο το χώρο, 22 στρέμματα. Φανταστείτε ένα άτομο. Ένα άτομο ο οποίος να είναι καλά ο άνθρωπος, δηλαδή δεν μπορώ αυτές τις μέρες να του δώσω ούτε ρεπό. Απαγορεύεται για μένα αυτό. Έπρεπε να έχει τουλάχιστον 4. Ευτυχώς που αυτός που μας έχουν πάρει φέτος με το 7 μήνο είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του. Αυτό έχω να πω.